Με κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια, η κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο σκούπα για την παιδεία, ένα ακόμα νομοσχέδιο έκτρωμα. Δεν είναι βέβαια και καμιά πρωτοτυπία. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισαν κατά καλό καιρό. Το νόμο Λεμιτόμο του Κατρούγκαλου μέσα στο Πάσχα. Το νομοσχέδιο που θα οδηγήσει απολύσεις συναδέλφων αναπληρωτών μέσα στα Χριστούγεννα. Ένα νομοσχέδιο που στη σύλληψή του και στην ουσία του μόνο καινούριο δεν είναι, αφού αποτελεί συνέχεια αναδιαρθρώσεων που προσπάθησαν να εφαρμόσουν και προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, προηγούμενοι υπουργοί παιδείας όπως ο Αρσένης και η Διαμαντοπούλου. Αν σε κάτι πρωτοτυπεί αυτή η κυβέρνηση, είναι μόνο τούτο. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση λέει ορθά κοφτά ότι τα χρόνια της γενικής εκπαίδευσης μειώνονται κατά ένα. Το σχολείο θα σταματά τυπικά στη Β' Λυκείου, ουσιαστικά όμως στην Α' Λυκείου. Κόντρα στην ανάγκη του καιρού μας, την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, για διεύρυνση της βασικής γενικής εκπαίδευσης, για ολόπλευρη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών μας. Δηλαδή, ομολογούν ότι στερούν αναγκαία γνώση από τα παιδιά, πετώντας μάλιστα και μαθήματα ειδικότητες απ' έξω, προκειμένου να δημιουργήσουν μία τάξη, μία γάμα λυκείου, που τυπικά και μόνο εντάσσεται στο λύκειο και στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Στην ουσία όμως αποτελεί ένα φροντιστήριο προπαρασκευαστικό έτος για το πανεπιστήμιο. Μία τάξη που θα μπορούσε δηλαδή να είναι και εκτός λυκείου. Για όλα τα υπόλοιπα, αυτά τη μείωση τάχα της παραπαιδείας και της ελάφρυνσης των γονιών τα έχουμε ξανακούσει. Πρέπει να είναι κάποιος άσχετος με την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα για να υποστηρίζει ότι η μετατροπή του λυκείου σε φροντιστήριο θα μειώσει την παραπαιδεία και την οικονομική αιμορραγία των γονιών. Φυσικά, οι κυβερνώντες μόνο άσχετοι δεν είναι και γνωρίζουν ότι θα γίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού ο ανταγωνισμός θα μεγαλώσει σε ένα ήδη ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύστημα. Αυτό επιβεβαιώνει και η πείρα όπου εφαρμόστηκαν αυτές οι αναδιαρθρώσεις. Τα φροντιστήρια βρίσκουν και με τη βούλα τη δικαίωση τη λειτουργία και τη ύπαρξή του, αφού το σχολείο προσαρμόζεται σε αυτά που απαιτούν. Γι' αυτό και τρίβουν τα χέρια τους, γι' αυτό και παρακινούν εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα φροντιστήρια να μπουν στη διαβούλευση και να κάνουν θετικά σχόλια για το νομοσχέδιο. Άλλωστε, τα φυλάδια και οι διαφημίσεις, οι ρεκλάμες έξω από τα σχολεία, το ψάρεμα πελατείας μαθητών έχει ξεκινήσει ήδη. Όχι μόνο δεν βλέπουν κάποιον εχθρό στα φροντιστήρια σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά προετοιμάζονται για νέα πελατεία, περισσότερες ώρες προετοιμασίας, περισσότερα δίδακτρα. Οι γονείς τελικά θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και τελικά, κύριε Υπουργέ και κύριοι της κυβέρνησης, ποιον κοροϊδεύετε? Με 25 μαθητές στην τάξη που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για τις ομάδες προσανατολισμού, μπορεί να γίνει ουσιαστική προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλαδικές? Μα τα φροντιστήρια που υποτίθεται πως κατατροπώνεται έχουν 5 και 6 μαθητές στο τμήμα. Με καθηγητές που γυρίζουν από σχολείο σε σχολείο, πάνω από 100 εκπαιδευτικοί στον Πειραιά, πάνω σε πάνω από 2 σχολεία, δηλαδή 3, 4, ακόμα και 5. Με σχολεία που στερούνται βασικών εποπτικών μέσων, στερούνται χρηματοδότηση για να τα προμηθευτούν, αφού η χρηματοδότηση είναι περίπου 60% μειωμένη τα τελευταία χρόνια. Με εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν μαθήματα άσχετα με το αντικείμενό τους και το πτυχίο τους, ιδιαίτερα στα κρίσιμα για το μαθητή χρόνια του γυμνασίου, όπου ο πληροφορικός παραδείγματος χάρη βαφτίζεται μαθηματικός. Με σχολεία παραδείγματος χάρη στον Πειραιά, που είχαν εκατοντάδες κενά μέχρι το Φλεβάρι, κενά μέχρι και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όπως το Γενικό Λύκειο του Ρέντι, που δεν υπήρχε καθηγητής οικονομικών μέχρι και αρχές Φλεβάρι. Με ακατάλληλα σχολεία, βιβλία και σχολικά εγχειρίδια. Οι διπλές πανελλαδικές εξετάσεις υψώνουν νέα τείχη, νέους φραγμούς για τα παιδιά που δεν τα έχουν βρει εύκολα και βολικά από το σπίτι τους. Για τις οικογένειες που δίνουν τη μάχη της βιοπάλης, δηλαδή Γενικό Λύκειο για πιο λίγους και όχι για τους πολλούς. Αυτό μάλλον θα εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν μιλάει για την Ελλάδα των πολλών. Χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εργαστήρια και ουσιαστικό εξοπλισμό, αλλά γρήγορη κατάρτιση και επανακατάρτιση, με πτυχία που δεν δίνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και περιέχουν και κομμάτι της γνώσης εκτός λυκείου,
στο μεταλλικιακό έτος, το έτος μαθητείας, που απαιτεί και νέες εξετάσεις για να πάρει την πιστοποίηση. Είναι τελικά μοναδική η ικανότητα αυτής της κυβέρνησης να παρουσιάζει το μαύρο άσπρο και να βαφτίζει το κρέας ψάρι. Φέρνουν νομοσχέδιο που αυξάνει την παραπαιδεία και μιλούν για χτύπημα της παραπαιδείας. Φέρνουν νομοσχέδιο που οδηγεί σε απολύσεις αναπληρωτών, αλλά μιλούν για διορισμούς. Βάζουν δίδακτρα ακόμα και στα προπτυχιακά, αλλά μιλούν για υπεράσπιση του δημοσίου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και του άρθρου 16. Απαξιώνουν το βασικό πτυχίο σε κάθε ευκαιρία, αλλά μιλούν για αναβάθμιση των ΑΕΗ. Βάζουν διπλές εξετάσεις, πανελλαδικές και περιφερειακές τύπου πανελλαδικών, αλλά μιλούν για ελεύθερη πρόσβαση. Μάταια ωστόσο προσπαθούν, γιατί είναι τελικά πολλοί αυτοί που τους έχουν πάρει χαμπάρι. Λίγοι, ελάχιστοι, είναι αυτοί που βγήκαν μέσα στα σχολεία και υπερασπίστηκαν ανοιχτά αυτό το έκτρωμα, γιατί τελικά πολύ λίγους υπηρετεί. Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε τον αγώνα, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας, τον αγώνα για να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, για γενναία αύξηση της χρηματοδότησης στην εκπαίδευση, για μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη, για μονιμοποίηση των αναπληρωτών, για αποσύνδεση του πτυχίου από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, για ένα σχολείο τελικά που θα υπηρετεί τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας. Καλή δύναμη και καλό αγώνα.